Ακούσαμε και λέγαμε για μια ευάλωτη και εύθραστη συμφωνία και ευάλωτη σε σχέση με έξωθεν παρεμβάσεις. Προκύπτει τώρα να είναι και στην Παλαιστίνη με την Ισλαμιστική Τζιχάτ. Πάμε στον διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο να εξελίξουμε τη συζήτηση. Σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα. Έφτασα την Αθήνα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε το μεσάνυχτα, τυπικά, πνέει αυτή η εκεχηρία, οι 4 μέρες, η τετραήμερη εκεχηρία. Βλέπουμε ήδη κάποια ζητήματα να προκύψουν, ότι δεν είναι όλοι οι όμοιροι υπό τον έλεγχο, αν θέλετε, της Χαμάς, όπως προκύψει. Μπαίνει στο παιχνίδι, θέλει δικά της ανταλλάγματα η Ισλαμιστική Τζιχάτ. Θέλουν και οι δύο πλευρές, λένε, να προχωρήσει κάποιες μέρες ακόμα η εκεχηρία. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Δεσποτόπουλε? Κοιτάξτε, τέτοιου είδους ανταλλαγές έχουν πάντα πάρα πολλές επιχειρησιακές δυσκολίες. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια τέτοια ευρύ επιχείρηση στην περιοχή. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ και οι ξένες κυβερνήσεις θέλουν την απελευθέρωση των ομήρων και είναι επίσης δεδομένο ότι η Χαμάς προσπαθεί να αξιοποιήσει τη θέληση αυτή προκειμένου να αποκομίσει ωφέλη. Είτε ωφέλη σε ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως με ανταλλαγή κρατουμένων στις φυλακές του Ισραήλ. Άρα η θέληση αυτή είναι αυτή που οδήγησε στην εκεχηρία. Η θέληση αυτή πιθανά θα οδηγήσει σε επέκταση της εκεχηρίας στη λογική που είχε ανακοινωθεί 10 όμηροι την ημέρα για μία ημέρα εκεχηρίας. Το θέμα είναι κατά πόσον πια η Χαμάς είναι σε θέση να τηρήσει τη συμφωνία. Αν πραγματικά δηλαδή μετά τις επιθέσεις και του Ισραήλ γνωρίζει Χαμάς πού ακριβώς βρίσκεται ο κάθε όμηρος, ποιος παραμένει ζωντανός, και απ' την άλλη είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γυρίσουμε στην φρικαλαιότητα του πολέμου μόλις κλείσει η εκεχηρία αυτή, όσο και αν κρατήσει. Ναι, αλλά στη λογική του παράλογου πολέμου πάντα συζητάμε, κύριε Δεσποτόπουλε, η Χαμάς δεν θα αφήσει όλους τους ομήρους, δεδομένου ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει σωστά. Θα θέλει να κρατήσει μάλλον την εξέλιξη όσον από την 7η Οκτωβρίου είχε ετοιμάσει για να εξελίξει, δηλαδή τους ομήρους. Δεν θα τους δώσει όλους πίσω. Τι θα τις μείνει στη συνέχεια? Νομίζω όμως ότι η Χαμάς, ναι, αξιοποιεί τους ομήρους για να ζητήσει ανταλλάγματα, αλλά από ένα σημείο και μετά θα τους κάνει τι? Θέλω να πω δηλαδή ότι οι Όμηροι έχουν μία αξία στη λογική του ότι μπορεί να τους, λυπάμαι να χρησιμοποιήσω μια σκληρή λέξη, να τους εμπορευτεί. Χρησιμοποιεί δηλαδή ανθρώπους προκειμένου να κερδίσει ανταλλάγματα. Δεν νομίζω ότι η Χαμάς έχει να κερδίσει κάτι με το να συντηρεί η ΕΣΑΗ κάποιους ανθρώπους. Η δύναμη αυτή τη στιγμή της Χαμάς είναι η αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων προκειμένου να αποκτήσει πετρέλαιο, προκειμένου να πάρει χρήματα, προκειμένου να απελευθερωθούν Παλαιστίνοι. Είναι εξασφαλίσει και έξωθεν επιρροή. Βλέπαμε να ευχαριστεί τη Ρωσία και την Τουρκία, οι όμοιροι που έχει, που έχουν και μια καταγωγή τέτοια, η τουρκική και άλλος πώς, ρωσική. Θέλω να πω ότι έχει και μια διπλωματία πίσω από αυτά όλα όσα κάνει η Χαμάς, έτσι όπως βλέπουμε. Ναι, όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Σε όλα αυτά βασίζονται στην αξιοποίηση του γεγονότος ότι κρατάει αυτούς τους ομήρους και τους ανταλλάσσει. Ναι. Νομίζω ότι γι' αυτό τους έχει τους ομήρους. Δεν νομίζω ότι σκοπεύει να γεμίσει φυλακές στη Χαμάς. Όχι, με καθόλου. Ή τώρα, με στις μέρες, ενώ τρέχει και η επιχείρηση τώρα του Ισραήλ για εξόντωση. Λέω, τι θα ήθελε να κρατήσει για να έχει ως την έσχατη περίπτωση. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, μαζί σας θέλω να αναλύσουμε λίγο και την επίσκεψη αύριο του Ιρανού Προέδρου στην Τουρκία. Σε ένα κοινό μέτωπο, βεβαίως αυτό υπέρ των Παλαιστινίων. Η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί την παραφωνία της Δύσης για ένα ακόμα θέμα που είναι του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας. Η σύσφιξη των σχέσεων και η συστράτευση της Τουρκίας με τη λογική του Ιράν στην περιοχή εξακολουθεί να την κρατάει αντιμέτωπη και με την Ευρώπη αλλά κυρίως με τις ΗΠΑ. Προσπαθεί η Τουρκία να κρατήσει τον βηματισμό αυτό. Μην ξεχνάμε ότι τα στελέχη δε της Χαμάς βρίσκονται μεταξύ Κατάρ και Τουρκίας, δηλαδή έχουν γραφεία σε αυτές τις δύο χώρες και είναι οι δύο χώρες που φιλοξενούν και την ηγεσία της Χαμάς. Άρα δεν μιλάμε, προφανώς είναι εμφανές ότι δεν μιλάμε για μια απλή επίσκεψη ενός Ιρανού αξιωματούχου σε μια γειτονική χώρα.
η περίοδος που γίνεται και ο τρόπος που η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει τα γεγονότα δείχνει ότι συσφίγουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, και αυτό στην πραγματικότητα δείχνει ότι η Τουρκία κάνει άλλο ένα βήμα μακρύτερα από την Δύση. Μάλιστα. Και είναι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο δικός μας πρόεδρος, στο Κατάρ σήμερα. Επίσης σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κύπρος βρίσκεται εδώ και σε μια γεωγραφική θέση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί να παίξει κάποιο ρόλο, ειδικά σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πάρα πολύ θετική η προσέγγιση της Κύπρου στην όλη υπόθεση μέχρι στιγμής. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η Κύπρος δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν δημιουργεί διαμάχες προς τριβές. Αντίθετα, δηλώνει πάντα έτοιμη για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, να διευκολύνει την αποστολή της. Και αυτό βέβαια είναι προς τιμή της Κύπρου. Μάλιστα. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.